Έχει καταγραφεί χιονόπτωση, αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για χιονόπτωση και γι' αυτό έχουμε βάλει και τον τίτλο χιονόπτωση με το σταγονόμετρο, δεν έχει επηρεαστεί έτσι η καρδιά των Ανογείων παρά η ορεινή όγκη. Έτσι δεν είναι? Σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, σε σχέση με το 2021, το 2022. Βλέπεις δηλαδή χιόνι, βλέπουμε, σωστά. Ωστόσο, δεν είναι να πάρεις το αυτοκίνητο, να πας στα Ανόγια για παράδειγμα και να πεις... Να παίξω χιονοπόλεμο. Να παίξω χιονοπόλεμο έτσι απλά χωρίς να ζοριστείς και να ανέβεις στα υψηλά. Λοιπόν, στα ορεινά. Πάμε στον Δήμαρχο, πάμε στον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα από τα Ανόγια. Έκανε μία αρχή. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε... Και βάσει και αυτό που είπατε πριν, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις, βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και η εικόνα του ψιλορίτη είναι ανησυχητική. Θεωρώ ότι πρέπει να ανησυχούμε ενδεχομένως και αν λάβουμε υπόψη και τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις των μετεωρολόγων, ότι οι ποσότητες χιονιού οι οποίες θα δεχθεί φέτο ψιλορίτης δεν θα είναι εκείνες οι οποίες θα δίνουν μια ασφάλεια για την αναζωογόνηση των υπόγειων υδροφορέων, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, από άποψη νερού. Σωστά. Βέβαια, αναφέρθηκα στην τελευταία διετία, καμία σχέση καιρικές συνθήκες και το σκηνικό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά εκεί της περιοχής. Κάτι το οποίο και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, Δήμαρχε, θα πρέπει να μας προβληματίσει, καθώς θα το βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες. Είναι και τα φάρμακα, τα φράγματα. Αναφέρομαι τώρα για τις ελλείψεις φαρμάκων που είναι το μεθεπόμενο θέμα. Είναι και τα φράγματα, σωστά. Πρέπει να προβληματιστούμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η εικόνα του ψιλορίτη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ευχή όλων και ελπίδα όλων είναι το αμέσως επόμενο διάστημα και το υπόλοιπο του Ιανουαρίου αλλά και του Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Τουλάχιστον όσον αφορά τις χιονοπτώσεις να είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο απόθεμα κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι ειδικοί το ξέρουν καλύτερα, θα βλάψει όχι μονάχα τα φράγματα αλλά και τις γεωτρήσεις. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σε κάθε περίπτωση η εικόνα του ψιλορίτη τις επόμενες μέρες, τους επόμενους 2 μήνες, θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μέχρι σήμερα μας έχει δώσει. Ξέρετε κάτι, αυτές οι καιρικές συνθήκες δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας προβληματίσουν και στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού και των θεματικών μετακινήσεων, έστω και στο μέτωπο του εσωτερικού τουρισμού, δηλαδή στο κομμάτι των κρατήσεων, στα καταλήματα της περιοχής. Αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί με τις καιρικές συνθήκες, πόσο έχει επηρεάσει? Να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, η κίνηση και οι κρατήσεις ήταν αρκετά ικανοποιητικές, θα έλεγα πολύ περισσότερο ικανοποιητικές σε σχέση με το τοπίο το οποίο είχαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες. Ωστόσο, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα δώσει και αυτές τις όμορφες μέρες και επισκεψιμότητα ο ψιλορίτης για το χιόνι του, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, η δύναμη του βουνού δεν περιορίζεται στο χειμώνα, δεν περιορίζεται μονάχα στις ομορφιές του χειμώνα, αλλά κυρίως και εκεί είναι μια μεγάλη επένδυση η οποία επιχειρούμε στους καλοκαιρινούς, ανοιξιάτικους και φθινοπορεινούς μήνες, όπου και οι επισκέπτες στο νησί μας είναι πολλαπλάσιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ας ελπίσουμε ο καιρός θα είναι σύμμαχος στο επόμενο διάστημα. Έχουμε ανάγκη αυτές τις βροχές, αυτά τα χιόνια βέβαια. Και στην επόμενη σύνδεση το πέπλο από πίσω να είναι ακόμα λευκότερο. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.